Καλό μεσημέρι, είναι οι ειδήσεις του NGR TV σε τίτλους. Ο τραγικός επίλογος της συντριβής του Μιράζ 2005 γράφτηκε νωρίς σήμερα το πρωί με την ανέβρεση του σωρού του άτυχου σμιναγού Γιώργου Μπαλταδόρου. Η σωρός του βρέθηκε από αλλοίς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αεροπορίας. Η χώρα θρηνεί για το χαμό του 34χρονου σμιναγού που έχασε τη ζωή του χθες όταν το αεροσκάφος κατέπεσε 9 ναυτικά μίλια από τη Σκύρο. Εν τω μεταξύ, ομάδα εμπειρογνωμόνων συστάθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του Μιράζ. Ειδικοί και πρώην πιλότοι εκτιμούν ότι ο Μίχλη και η υγρασία τύφλωσαν τον πιλότο και πιθανότατα έπαθε βέρτιγκο, δηλαδή απώλεια προσανατολισμού, με αποτέλεσμα να καταπέσει στη θάλασσα. Η εξέταση στο μαύρο κουτί ενδεχομένως να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν. Χθες, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιν Αλί Γιλντιρίμ τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να τον συλληπιθεί και για λογαριασμό του Ταγί Περντογάν για την απώλεια του Έλληνα πιλότου. Οι δύο πρωθυπουργοί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που παραμένουν φυλακισμένοι στην Αδριανούπολη. Πολλές δυσκολίες για επίτευξη συμφωνίας με τα Σκόπια για το νομοτολογικό, διαπιστώνει η ελληνική πλευρά μία ημέρα μετά τη συνάντηση Κοντζιά Δημητρόφ στην Οχρίδα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σκοπιανή κυβέρνηση ζήτησε επίστοση χρόνου 6 μηνών προκειμένου να περάσει τις συνταγματικές αλλαγές που απαιτούνται από την πλευρά της. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, επειδή, όπως υποστηρίζει, ο κ. Κοντζιάς δεν απάντησε στις αναφορές των Σκοπιανών περί ελληνικού αλυτρωτισμού. Συνάντηση γνωριμίας είχαν σήμερα στο Βερολίνο οι Υπουργοί Οικονομικών Γερμανίας και Ελλάδας Όλαφ Σόλτς και Ευκλήδης Τσακαλώτος. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στην ελληνική οικονομία και κυρίως η πορεία της χώρας μετά το μνημόνιο και η συμφωνία για ελάφρυνση του χρέους. Πληροφορίες από το Βερολίνο αναφέρουν ότι η Γερμανία θα επιμείνει στη σκληρή γραμμή για αυστηρή εποπτεία μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Η ώρα της εφορίας έφτασε και για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που τα μισθώνουν. Υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε2 είναι οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν εντός του 2017 ενίκεια από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους, όσοι χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα δικά τους κτίσματα ως επαγγελματική στέγη ή όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα. Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές που ξεκινούν από 15% και φτάνουν ως το 45% με βάση την εξής κλίμακα. 15% για ποσά έως 12.000 ευρώ, 35% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ, 45% για το κλιμάκιο εισοδήματος από τα 35.001 ευρώ και πάνω. Διφορούμενα μηνύματα σχετικά με την επικείμενη επίθεση στη Συρία στέλνουν Αμερικανοί και Γάλλοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Σύμβουλοι Ασφαλείας δεν κατέληξαν χθες σε κάποια απόφαση για τον χρόνο και τον τρόπο της επίθεσης, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την επίθεση με χημικά κατά άμαχου πληθυσμού και ζήτησε περισσότερες αποδείξεις. Την ίδια ώρα, η Μόσχα προειδοποίησε τον ΟΗΕ ότι μια επίθεση των Αμερικανών θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση με τη Ρωσία. Στη Συρία έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος Μπασάρ Αλ-Άσαντ διέφυγε σε ρωσικό καταφύγιο, εγκαταλείποντας το προεδρικό μέγαρο υπό τον φόβο των αεροπορικών επιθέσεων. Το νέο Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο σχεδιάζει ο νέος προπονητής Πέδρο Μαρτίνς και ήδη προχωρά σε κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας για τη νέα σεζόν. Στην ομάδα του Πειραιά δουλεύουν προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες και ταχύτατες διαδικασίες για το χτίσιμο του νέου Ολυμπιακού. Ο 44χρονος Πορτογάλος τεχνικός φέρεται να εξετάζει την απόκτηση παικτών τόσο από το πρωτάθλημα της Βραζιλίας όσο και από αυτό της χώρας του, της Πορτογαλίας, όπου αγωνίζονται πολλοί Λατινοαμερικάνοι ποδοσφαιριστές. Ήταν οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, αναλυτική ενημέρωση στο NGR.